Κλειστό βρίσκουν λίγο πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς στο Κηλικείο οι μαθητές του Γυμνασίου Αλικαρνασσού. Δύο εβδομάδες πριν χτυπήσει το τελευταίο κουδούνι, το Κηλικείο αναγκάστηκε να κατεβάσει ρολά, καθώς δεν τακτοποίησε οικονομικές υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να προκληθούν αντιδράσεις. Το Μάιο έγινε καταγγελία από το Δήμο στο Κηλικιάρχη και του ζητούσαν να αφήσει άμεσα το Κηλικείο. Εγώ ζήτησα από το Δήμο να καθυστερήσει την εκτέλεση της απόφασης, μόνο και μόνο επειδή τελειώνει η χρονιά. Μέχρι 27 του Μαΐου κάνουμε μαθήματα και θα δημιουργούνταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στα παιδιά. Βλέπουμε ότι ο Δήμος δεν έδειξε ευαισθησία για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Είναι για τα παιδιά μας και θέλουμε έτσι να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας γι' αυτό. Αν οι μαθητές φύγουν βιαστικά από το σπίτι, μένουν χωρίς κολατσιό ή νερό από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, όπως καταγγέλουν γονείς και μαθητές που ζητούν το αυτονόητο. Πρόσβαση σε κηλικείο για τους 450 μαθητές. Τα παιδιά δεν έχουν νερό, δεν έχουν τα βασικά. Ναι, μεν εμείς τους δίνουμε από το σπίτι, αλλά κάποια μπορεί να τα ξεχάσουν. Ενώ, όπως καταγγέλλεται, τίθεται και ζήτημα ασφάλειας σε περίπτωση που επιχειρήσουν μαθητές να βγουν εκτός σχολικής μονάδας για προμήθειες από το περίπτερο. Είναι πολύ δύσκολο να ελέγξουμε τα παιδιά να μην φεύγουν έξω από το σχολείο, προσπαθώντας να επιδείξουν κάγκελα ή να παίρνουν άδειες να πηγαίνουν σε περίπτερα. Είναι πολύ δύσκολο να το ελέγξουμε αυτό. Εδώ πιο κάτω έχει ένα περίπτερο και πηγαίνουμε και βγαίνουν κάποιοι και παίρνουν λεφτά από τους άλλους να παίρνουν λεφτά να φάνε. Τώρα πρέπει να παίρνουμε κολατσιό από το σπίτι, αλλά γενικά δεν μας αφήνουν να βγούμε έξω και να πάμε να πάρουμε το φαΐ μας. Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό, γιατί δεν έχουμε φάει μέσα στο κηλικείο. Σύμφωνα με τους γονείς, εξαντλήθηκε η αυστηρότητα στην περίπτωση του μισθωτή του κηλικείου, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν γονείς και εκπαιδευτικοί. Σε απάντησή της προς το σχολείο, η Αντιδήμαρχος Παιδείας Στέλλα Αρχοντάκη αναφέρει. Στο μισθωτή είχαν δοθεί αρκετές ευκαιρίες για την τακτοποίηση των υποχρεώσεών του, χωρίς ανταπόκριση εκ μέρους του. Ελπίζουμε στην κατανόηση της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας του σχολείου σας για το χρονικό διάστημα που απομένει έως το τέλος της σχολικής χρονιάς. Το βασικότερο από όλα αυτά είναι το ότι μπορεί να χρειαστούν το οτιδήποτε βασικό τα παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος και να αναγκαστούν να βγουν έξω από το σχολείο, που αυτό λογικά εγκυμονεί κινδύνους. Γονείς και μαθητές ζητούν τα αυτονόητα και κατανόηση από το Δήμο Ηρακλείου, όπως αναφέρουν.